Πάμε να δούμε σκορπιού. Για του σκορπιού, αυτή η πανσέλινο έχει να κάνει με, το, με τα συναισθηματικά σα κυρίω. Δείχνει μια κορύφωση έτσι, σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν είναι αρνητική με την έννοια ότι είναι σαν ένα ζώδιο κόντρα με το δικό σα. Όμω, επειδή έχει μεικτέ όψει, κάνει δηλαδή κάποιε αντιθέσει με του πλανήτε που είναι στην Παρθένο, μπορεί να υπάρχει έτσι μια ατμόσφαιρα λίγο περίεργη και στα αισθηματικά, στα ερωτικά σας, ή μπορεί α, για όσους είστε γονείς όλο αυτό ε, να έχει να κάνει με τα παιδιά. Άρα ας είστε λίγο πιο ψύχρεμοι στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε αυτή τη στιγμή αυτού του τύπου της σχέσης, είτε με τα παιδιά σας, είτε με τον ερωτικό σας σύντροφο. Είναι οι μέρες που... Πάντα με την Πανσέλινο δημιουργείται μια τάση μάλλον να μεγενθύνουμε αυτό που νιώθουμε. Και αν είναι ωραίο, το έχω ξαναπεί, μπορεί να μοιάζει με παράδεισο, αν όμως είναι κάτι αρνητικό μπορεί να το κάνουμε στο μυαλό μας βουνό.